Η υπόθεση διαζύγιο, όπως γνωρίζουμε λίγο ή πολύ όλοι, έχει συγκρούσεις και εγωισμούς. Ενώ έχουμε και να κάνουμε και με μια πραγματικότητα κατά την οποία έχουμε δει πολλές φορές τα παιδιά να γίνονται εργαλεία πίεσης, αντικείμενα διεκδίκησης και διαπραγμάτευση μεταξύ των γονέων και να αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία. Αυτές τις παθογένειες έρχεται να επιλύσει το νέο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, το οποίο πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ετέθησε διαβούλευση. Έχουμε κοντά μας καλεσμένο τον δικηγόρο Αθηνών, τον Σοφιανό Σακά, που θα μας διαφωτίσει περισσότερο για τη μέχρι σήμερα νομική κατάσταση, αλλά και για τα φλέγοντα ζητήματα του νομοσχεδίου. Καλησπέρα, κύριε Σακά. Καλησπέρα σας, κυρία Κινέζου, και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε. Θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε λίγο τι είναι η συνεπιμέλεια, για να μάθουν περισσότερο οι τηλεθεατές μας και ποιο ήταν μέχρι στιγμή στο θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, η συνεπιμέλεια είναι ένας θεσμός του οικογενειακού δικαίου που αφορά στην κοινή άσκηση από τους γονείς της επιμέλειας των παιδιών τους, δηλαδή στην αποκοινού φροντίδα και στην απόφασή τους για θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή του παιδιού. Ταυτόχρονα όμως είναι και το δικαίωμα του παιδιού να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς του υπό τη λογική ότι εάν σταματήσει ο γάμος, δεν είναι αναγκαίο να σταματήσει και η οικογένεια. Στο μέχρι σήμερα οικογενειακό μας δίκαιο προβλέπεται ο θεσμός της συνεπιμέλειας. Δεν είναι δηλαδή μια καινοτομία ή κάτι πρωτοφανές ή πρωτάκουστο. Αλλά προβλέπεται υπό τη συνενετική του μορφή. Δηλαδή μόνο όταν οι γονείς συμφωνούν. Τι γινόταν όμως μέχρι σήμερα στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν συμφωνούσαν? Όταν είχαμε και έχουμε διαζύγια αντιδικίας, βρισκόμαστε μπροστά σε μια δικαστική πραγματικότητα κατά την οποία η νομολογία μας στο 98% των δικαστικών αποφάσεων αποδίδει επιμέλεια αποκλειστικά στον ένα γονέα και στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως γνωρίζουμε όλοι από την κοινή πείρα, στη μητέρα. Ενώ ο γονέας που δεν έπαιρνε την επιμέλεια περιοριζότανε σε δικαίωμα επικοινωνίας, ένα απλό δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί του. Αυτό εν της πράγμαση σήμαινε ότι ο γονέας αυτός που περιοριζόταν απλά στο δικαίωμα επικοινωνίας δεν είχε κανένα λόγο στη ζωή του παιδιού και γινόταν επισκέπτης ή και κομπάρσος. Παρατηρήσαμε χιλιάδες φορές τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο της εργαλειοποίησης του παιδιού από τον έχοντα την αποκλειστική επιμέλεια γονέα, μάλιστα ως ευκαιρία να εκδικείται τον πρώην σύντροφο ή να του ασκεί πίεση, χρησιμοποιώντας ως μέσο τη στέρηση του δικαιώματος επικοινωνίας, αφού βρισκόταν σε ευνοϊκότερη θέση ως έχοντας την αποκλειστική επιμέλεια και διαμένοντας μαζί με το παιδί. Και μάλιστα ο θυγόμενος γονέας στρεφόταν πολλές φορές δικαστικά, αλλά ξεκίναγε γι' αυτόν ένας κυκαιώνας δικαστικής διαμάχης, η οποία τελικά απέβαινε σε βάρος του ουσιαστικού και δημιουργικού του χρόνου με το παιδί, άρα ουσιαστικά δεν απέδιδε κανένα αποτέλεσμα, μάλλον το επιδιωκόμενο, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα η Ελλάδα έχει καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λόγω της παρεμπόδισης επικοινωνίας του ενός γονέα με το παιδί του για παράβαση του δικαιώματος της οικογενειακής ζωής. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κόλμπος έφτασε στο χτένι και όλοι αυτοί οι σύσσωμοι οι γονείς που ήταν παθόντες αυτής της κατάστασης, η οποία από το 1983 που θεσμοθετήθηκε το προηγούμενο οικογενειακό δίκαιο μέχρι σήμερα, ήταν και είναι μια υπαρκτή κατάσταση, έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κόλμπος έφτασε στο χτένι και σύσσωμες ομάδες γονέων ενώθηκαν και άρχισαν να διεκδικούν από την πολιτεία το αυτονόητο, τη θέσπιση ενός νέου νομικού πλαισίου στο οικογενειακό δίκαιο που στα αλήθεια θα θέτει στο επίκεντρο πλέον αποκλειστικά το συμφέρον του παιδιού. Διότι ναι μεν η μέχρι τώρα νομοθεσία δέσμευε το δικαστή να αποφασίζει, σταθμίζοντας βέβαια τις συνθήκες και θέτοντας στο επίκεντρο το συμφέρον του παιδιού, όμως αυτό τελικά δεν αντικατοπτρίζονταν στο μέχρι σήμερα αποτέλεσμα. Πώς κρίνετε το συμφέρον του παιδιού, με τι κριτήρια και ποιο είναι τελικά το συμφέρον του παιδιού? Ας ξεκινήσω από μια ψυχολογική θεωρία, την αναπτυξιακή θεωρία των παιδιών,
και τα ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν, τα οποία δεικνύουν ότι τα βρέφη δημιουργούν προσκολήσεις φυσιολογικά και με τους δύο γονείς. Η απουσία του ενός γονέα, μάλιστα για μακρές χρονικές περιόδους, διακυβεύει την ασφάλεια αυτών των προσκολήσεων. Για να υπάρχει μια καλή και ασφαλή σχέση με το γονέα, πρέπει και οι δύο γονείς να περνούν αρκετό χρόνο με τα παιδιά τους και ουσιαστικό χρόνο, προκειμένου να αναπτυχθεί η υγιή σχέση και να έχει και τα συνεπακόλουθα ωφέλη. Οπότε, για την υγιή ψυχική ανάπτυξη του παιδιού, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας με βάση τον οποίο κρίνεται το λεγόμενο συμφέρον του παιδιού, ο ψυχολογικός παράγοντας, η υγιή ψυχική του ανάπτυξη, θα πρέπει ο κανόνας να είναι η κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς για όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Τα δικαστήρια μέχρι σήμερα αναγνώριζαν ως τεκμήριο της γονεϊκής προσκόλλησης τη σχέση της μητέρας με το παιδί, γι' αυτό και σχεδόν με κλειστά τα μάτια απέδιδαν αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα. Όσον αφορά, για να έρθουμε, να επανέλθουμε λίγο στο νομοσχέδιο, τι περιλαμβάνει και πώς αξιολογείται? Το νομοσχέδιο, το οποίο εδώ και μερικές μέρες έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, διχάζει. Από κάποιους κρίνεται ως ασαφές και ως προπομπός χιλιάδων νέων δικών και από άλλους όμως ανακουφιστικό και σωτήριο για την εξασφάλιση των σχέσεων και των δύο γονέων με τα παιδιά τους και την καταπολέμηση της γονεϊκής αποξένωσης. Επιστημονικά εντοπίζονται, η αλήθεια είναι, πολλά προβλήματα και πρακτικής σημασίας και επιστημονικής ερμηνείας. Δηλαδή, τα δικαστήρια θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην ερμηνεία κάποιων ενιών έτσι όπως καταγράφονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι ότι τελικά απουσιάζει από το νομοσχέδιο ως λέξη, άρα και ως έννοια, παρά τη δέσμευση, την προηγούμενη δέσμευση του Υπουργού, η έννοια της συνεπιμέλειας. Η δικαστηριακή πρακτική μέχρι σήμερα έχει παγιώσει το διαχωρισμό μεταξύ γονικής μέρημνας και επιμέλειας. Στο νέο νομοσχέδιο όμως αναφέρεται ότι οι γονείς θα ασκούν από κοινού τη γονική μέρημνα, κάτι το οποίο συμβαίνει ως τώρα. Η γονεϊκή μέρημνα είναι αναφέρετη ακόμα και στο γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού του, έχει χάσει την επιμέλεια του παιδιού του. Απλώς αφαιρείται σε πολύ ακραίες περιστάσεις. Άρα στην ουσία δεν αλλάζει κάτι με τη νέα θέσπιση έτσι που ορίζεται μέσα στο νομοσχέδιο. Δηλαδή, ακόμα και ο γονέας που δεν είχε την επιμέλεια ως τώρα, είχε αναφέρετα τη γονική μέρημνα. Επιπλέον, στο νομοσχέδιο τονίζεται η διάκριση των γονέων σε διαμένοντες και μη με το τέκνο τους. Επίσης, σε ασκούντες στην επιμέλεια και μη. Υπάρχει δηλαδή διάκριση των γονέων και στο νέο νομοσχέδιο. Έτσι, σαφώς και δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα του παιδιού να φροντίζεται ισότιμα και από τους δύο γονείς του. Επιπλέον ορίζεται ότι το ιδανικό θα είναι η 50-50 παραμονή των παιδιών με τον κάθε γονέα και απαγορεύει τη λιγότερο από το 1 τρίτο του χρόνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει συνήθως. Αυτό είναι το καλό στοιχείο. Βάζει δηλαδή ένα πλατφόν χρόνου τον οποίο υποχρεωτικά πρέπει να περνάει το παιδί με τον ένα του γονέα. Οι επικριτές του νομοσχεδίου όμως τονίζουν εδώ πέρα το πρόβλημα της διπλής κατοικίας του παιδιού και της εναλλασσόμενης κατοικίας που θα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Δηλαδή, στην ουσία, ορίζεται διπλή κατοικία για το τέκνο. Αυτό πρακτικά θα δημιουργήσει προβλήματα. Για την ψυχολογική προσέγγιση στο ζήτημα, υπάρχουν οι οπαδοί της θεωρίας ότι αυτό θα δημιουργήσει αστάθεια στην ψυχική κατάσταση του παιδιού, η εναλλασσόμενη κατοικία. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι το πραγματικό ψυχικό πλήγμα είναι η γονεϊκή αποξένωση και όχι τόσο η εναλλασσόμενη κατοικία. Δηλαδή, αυτό που πραγματικά χρειάζεται το παιδί είναι η στενή επαφή και με τους δύο γονείς του. Και τα υπόλοιπα είναι δευτερεύουσα σημασίας. Η έννοια της γονεϊκής μέρημνας φαίνεται στο νομοσχέδιο να αντικαθιστά την έννοια της επιμέλειας, ενώ πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες, και η επιμέλεια ορίζεται πλέον με βάση με ποιον γονέα μένει το παιδί. Πρωτοφανές και θεωρώ προβληματικό.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η ανάθεση του παιδιού σε επίτροπο και ο εγκλεισμός του σε ίδρυμα θα γίνεται πλέον πολύ πιο πιθανός, αφού ο ίδιος ο νόμος θα δίνει ένας μας τους γονείς να επιτίθεται ο ένας τον άλλον και να οδηγείται, έτσι όπως είναι καταγεγραμμένη η ρύθμιση, να οδηγεί σε αυτή τη λύση. Οι φίλοι του νομοσχεδίου, για το νομοσχέδιο, βλέπουν ότι με αυτό θεσπίζεται το πολυπόθητο τεκμήριο, το οποίο ανατρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους, το τεκμήριο της επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί του στο 1 τρίτο του συνολικού χρόνου επικοινωνίας. Ότι εισάγεται για πρώτη φορά ο όρος της αποξένωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μάλιστα ο γονέας, ο οποίος, κάτι το οποίο συνέβαινε ως τώρα, θα υποκινεί κακά συναισθήματα στο παιδί εις βάρος του άλλου γονέα, αυτό θα λαμβάνεται υπόψη ως άσκηση κακής επιμέλειας, κακής γονεϊκής μέρημνας, με ό,τι επακόλουθα και συνέπειες έχει αυτό. Επιπλέον εισάγεται και πρώτη φορά ο όρος της αποξένωσης, όπως είπαμε, και μάλιστα προβλέπεται ειδική μέρημνα ώστε να αποτρέπεται η αποξένωση του τέκνου από τον γονέα που δεν διαμένει μαζί του. Καθιερώνεται τέλος ο οικογενειακός διαμεσολαβητής, στον οποίο θα ανατίθεται εξοδικαστικά η επίλυση ευαίσθητων θεμάτων του οικογενειακού δικαίου, διαφορών του οικογενειακού δικαίου. Και τέλος, μια καινοτομία που εισάγεται είναι ότι είναι η πρόβλεψη για επιμόρφωση των δικαστών από ψυχολόγους σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό, και ας ευχηθούμε το νέο νομοσχέδιο τουλάχιστον να έχει γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και το ζητούμενο. Θεωρώ ότι πρέπει να στη διαβούλευση να επισημανθούν τα προβλήματα και να βρεθούν λύσεις, γιατί χρειάζεται βελτίωση. Δεν είναι, το νομοσχέδιο με την υπάρχουσα κατάστασή του δεν είναι το ιδανικό. Και δεν είναι αυτό που περίμεναν οι απογοητευμένοι γονείς. Ας ευχηθούμε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και εν τέλει να είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε λύση όλων αυτών των θεμάτων που έχουν προκύψει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά.